Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου σε γιοταχή φορτηγό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ο συλληφθής, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα και τοποθετημένα σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες, γύρω από την καμπίνα και στο πάτωμα του οχήματος, 1073 πακέτα τσιγάρα διαφόρων εταιριών, στα οποία δεν υπήρχε ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθής στις πρωινές ώρες προχθές είχε προμηθευτεί τα ελαφριά τσιγάρα από άγνωστα μέχρι στιγμής άτομα υπηκόους Ρωσίας στην περιοχή της πλατείας Ομονίας στην Αθήνα, τα οποία στη συνέχεια θα διέθετε προς πώληση σε ομοεθνείς του που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας. Τα ελαφριά τσιγάρα, μια ζυγαριά και χρηματικό ποσό τόσο σε ευρώ όσο και σε λέβα κατασχέθηκαν, ενώ επίσης κατασχέθηκε και το προαναφερόμενο όχημα ως μέσο μεταφοράς των ελαφριών τσιγάρων. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καρδίτσας.